οποίο συγκρατώ και θα ήθελα η Επιτροπή Αισθητικής να παρέμβει άμεσα, είναι στο επίπεδο της ενημέρωσης του κόσμου, της ενημέρωσης των επιχειρηματιών, στο τι επιτρέπεται και στο τι απαγορεύεται. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μικονιάτες ή επειδή δεν ζουν πολλά χρόνια εδώ και ανοίγουν μια καινούργια επιχείρηση και όλοι γνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις κάθε χρόνο μπορεί να αλλάζουν χέρια, ο καθένας που έρχεται μπορεί να μην γνωρίζει, μπορεί να μην γνωρίζει, αν και υποχρεούται να γνωρίζει, αλλά μπορεί να μην γνωρίζει τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην Μύκονο και τις πιο ειδικές συνθήκες που επικρατούν στον παραδοσιακό οικισμό. Εδώ υπάρχουν τα διατάγματα που διέχουν τη λειτουργία του παραδοσιακού οικισμού και γενικότερα της νήσου. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια σαφή, αναλυτική και ενημέρωση των επιχειρηματιών για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τα οποία έχουν όταν νοικιάζουν μια επιχείρηση, όταν χτίζουν ένα σπίτι. Μεγαλώσαμε εμείς και μπορεί να τα γνωρίζουμε επειδή τα ξέραμε από παλιά, αλλά οι καινούργοι μπορεί να μην τα γνωρίζουν. Για το αν μπορούν να κάνουν παρέμβαση στον δρόμο μπροστά από το μαγαζί τους. Για το τι μπορούν να βάζουν σε ταμπέλες, τι μπορούν να βάζουν στον τοίχο τους, τι μπορούν να βάζουν στην αυλή τους. Όλα αυτά θα είναι μια ενημέρωση. Γιατί μπορεί να υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν το κάνει συνειδητά για να παρανομήσει, απλώς επειδή μπορεί να μην γνωρίζει ότι αυτό που κάνει δεν επιτρέπεται στη Μύκονο να γίνει. Αυτό είναι το άλλο. Το δεύτερο είναι ότι η Επιτροπή Αισθητικής πρέπει να παρεμβαίνει όσο μπορεί, όχι μόνο με την αστυνομία, αλλά και μέσα στο πλαίσιο της ενημέρωσης. Τώρα, εμείς συστήσαμε εκ νέου την Επιτροπή Αισθητικής πριν ένα διάστημα. Πρέπει να βγαίνει στον δρόμο, ιδίως αυτή την περίοδο, που αυτή η περίοδος είναι και η περίοδος που όλα ετοιμάζονται, γιατί τον Αύγουστο πλέον ό,τι κακό έχει γίνει, έχει γίνει πλέον. Τώρα χρειάζεται μια παρέμβαση στο επίπεδο της ενημέρωσης και στο επίπεδο ότι σας προειδοποιούμε μην το κάνετε γιατί θα δεχτείτε κάποιες επιπτώσεις. Τουλάχιστον αν μη τι άλλο στους καινούργιους επιχειρηματίες. Σε αυτή που σας περιέγραψα έγινε πριν μια εβδομάδα, Μιχάλη. Ναι, πριν μια εβδομάδα όταν είχαμε θέμα επάνω στο περιφερειακό. Και ξέχασα να σας πω ότι ο κύριος Ουγανέλης ο Μιχάλης, ενώ εγώ το είχα κάνει ένα μονοσέλιδο για να είναι συνοπτικό και να είναι μόνο ένα φύλλο χάρτου α4, έχει κάνει μια πολύ πιο αναλυτική. Εννοείται τώρα κάποιος για την ενημέρωση. Εννοώ για την ενημέρωση. Κάποιος που καταλαμβάνει δημόκοινο χώρο είναι υποχρεωμένος να έρθει να κάνει ένα αίτημα. Την ώρα που κάνει το αίτημα, γιατί τώρα δεν έχουμε την πολυτέλεια φέτος, μέχρι πρότινος μοιράζαμε με τη δημοτική αστυνομία σε όλα τα μαγαζιά. Και δεν το κάναμε μόνο για τους λόγους αισθητικής, το κάναμε και για τους εισπρακτικούς λόγους. Να έρθουν για να πάρουν άδεια, γιατί δεν έχουν άδειες. Και όταν εμείς βεβαιώνουμε, όταν πάμε και δούμε ότι υφίσταται επί 3-4 χρόνια και δεν έχει κάνει ποτέ αίτηση κατάληψης κοινόχρησης του χώρου, σαφώς είμαστε υποχρεωμένοι να τους βάλουμε και τα 2-3 χρόνια που έχουν ξεκινήσει την δραστηριότητα. Η οποία δραστηριότητα θα φάνει και οι άνθρωποι θα επιβληθούν και τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έτσι. Λοιπόν, το κάναμε. Όμως δεν έχουμε εργαλείο. Εγώ όταν είπα στον αξιωματικό υπηρεσίας ότι και μου λέει και μου απαντάει εκείνος ότι ξέρετε, έχουμε επιληφθεί και στην προηγούμενη τηλεφωνική γιατί τους το έχω ξανακάνει πάλι και εκείνοι συνέχιζαν να κάνουν την παρέμβαση στο δημόκοινο χώρο και εγώ του ξαναπήρα πάλι τηλέφωνο. Και μου είπανε, στείλαμε έγγραφο στην πολεοδομία. Κλείνω εγώ, θα σας ξαναπέρνω. Παίρνω την πολεοδομία, μας βγαίνει εκείνο και λέω ναι, αλλά την διακοπή των εργασιών αυτή τη στιγμή που είναι απ' έξω ηλεκτροκολλήσεις και όλα αυτά, εγώ δεν μπορώ να πάω να την κάνω, να την επιβάλλω. Την επιβάλλει το όργανο. Εγώ δεν έχω αυτή την αρμοδιότητα και από τη θέση αυτή σας το καταγγέλνω ότι να πάνε να σταματήσουν τώρα οι εργασίες. Κατάλαβες, δεν έχεις το εργαλείο της Δημοτικής Αστυνομίας να στείλεις κάποιον εκείνη την ώρα μπαμ και να πεις πήγαινε, κάνε την έκθεση, κάνε και το αυτό και προχώρησε το. Αυτό συνέβη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όσα χαρτιά και να δώσεις θα τα πάρει ο υπάλληλος που είναι στο μαγαζί, ο ιδιοκτήτης που είναι ο υπεύθυνος για την εφταξία και την αισθητική, επειδή είχε παραγγείλει τις βιτρίνες του, τις ταμπέλες του, τα αυτά του, δεν θα το λάβει υπόψη του. Θέλει όμως τώρα πρέπει ένα κατασταλτικό όργανο να πάει για τις αυτές. Δεν πρέπει, γιατί ο δημοτικός σύμβουλος που ορίστηκε δεν θα φύγει να πάει να μαλώσει ή να πάει να ξεκολλάει τις ταμπέλες ή να τον υποχρεώσει να κάνει
θα πρέπει να στείλεις μόνο χαρτί. Δεν έχεις δικαίωμα να... Πώς να σου πω... Να κάνεις τη δουλειά της αστυνομίας. Όμως ο νόμος λέει πάρε την αστυνομία. Ναι, αλλά και η αστυνομία έρχεται και σου λέει ότι εγώ έχω μόνο ένα περιπολικό. Μας το είπε Μιχάλη. Έχω ένα περιπολικό, το έχω στείλει εκεί και θα κοιτάξω μόλις τελειώσει από εκεί. Μόλις γυρίσει θα το στείλω εκεί. Αν το κάνεις στην πρόσφυγα. Πώς μαζεύτηκαν οι ταμπέλες όταν η περιφέρεια πέρυσι απέτησε να έχουν φύγει σε συγκεκριμένα. Γιατί πέσανε τα πρόστιμα. Λοιπόν, ένα πρόστιμο. Ποιος θα τα επιβάλλει. Εσείς εδώ, εμείς. Ποιο θα κάνει τις εκθέσεις, εδώ είναι το θέμα. Μα δεν υπάρχει τώρα. Το θέμα ότι πρέπει θέλει έκθεση. Δεν πας και του λες του αλουνού, δεν έχεις άδεια. Πάρε ένα πρόβλημα. Λοιπόν, η κυρία Αποστόλου έχει το λόγο. Και η δημοτική αστυνομία είχαμε τα τελευταία χρόνια. Δεν θα σχολιάσω το έργο της δημοτικής αστυνομίας τα χρόνια που την είχαμε. Υπήρχαν όμως και προηγούμενα χρόνια στα οποία δεν είχαμε δημοτική αστυνομία και στα οποία όλα αυτά τα έκτροπα που γίνονται μέσα στον παραδοσιακό οικισμό δεν γίνονταν. Πώς δεν γίνονταν τότε, δεν άνοιγαν επιχειρήσεις, δεν είχαμε ξένους οι οποίοι έρχονταν και νίκησαν τα κίνητα, είχαμε. Πάντοτε είχαμε. Και καινούργιες επιχειρήσεις είχαμε και κόσμο που έρχεται να δουλέψει στο νησί και ο οποίος είναι καλοδεχούμενος είχαμε. Όμως τα πράγματα διατηρούνταν σε ένα επίπεδο, φυλάσσονταν και προστατεύονταν. Υπήρχαν κάποιοι μοχλοί, κάποιες πιέσεις. Με κάποιο τρόπο γίνονταν. Δεν θα σχολιάσω εφόσον δεν ανοίγουμε το θέμα το πώς γίνονταν. Αλλά δεν μπορώ να δέχομαι ότι και σαν Δήμος το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να στέλνουμε ένα χαρτί και να ζητάμε τη συνδρομή των αστυνομικών οργάνων. Δεν το δέχομαι. Θεωρώ ότι ξεκινάει από πολιτική απόφαση και ότι με βάση αυτό μπορούμε να βρούμε τους μοχλούς εκείνους πίεσης, ούτως ώστε να προστατεύσουμε κυρίως τον παραδοσιακό οικισμό για να μην πάω στο υπόλοιπο νησί το οποίο είναι νεόκτιστο, ας το πούμε έτσι, και δεν διέπεται τόσο από τα, αν και διέπεται, αλλά δεν έχει αυτή τη μορφή τέλος πάντων την οποία έχει ο παραδοσιακό οικισμός. Από εκεί και ύστερα, έναν από τους μοχλούς πίεση, επειδή δηλαδή για πρόταση, θεωρώ ότι δεν συζητάμε το θέμα σήμερα. Ξέρω ότι δεν το συζητάμε. Ωραία, και αλλά θα είμαστε προετοιμασμένοι. Όχι, δεν είναι θέμα. Θα είμαστε προετοιμασμένοι αν θέλετε να καταθέσουμε μια συνολική πρόταση στο επόμενο συμβούλιο. Όμως, μιας που το αναφέρατε, εγώ θα πω και μόνο από το γεγονός ότι ο Δήμος εισπράττει από τους δημόκοινους χώρους και μόνο αυτό αποτελεί ένα μοχλό πίεση. Για τον κάθε επιχειρηματία. Όμως δεν χρειάζεται να τον ερωτήσω περισσότερο. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το έχω καταλαβαίνω. Όταν καταθέσουμε συνολικά την πρόταση, μπορώ να το πω. Πάντως, η ουσία είναι ότι συστήσαμε μια επιτροπή αισθητικής. Αυτό το πράγμα που λέμε για την τεχνική έκθεση που αναφέρετε, δηλαδή ποιος κάνει την έκθεση, ποιος τριγυρνάει μέσα στην πόλη, ποιος βλέπει αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, θεωρώ και εγώ ότι υπεύθυνη θα ήταν η επιτροπή αισθητικής. Θα έπρεπε να παρουσιάζονται αυτά πάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια επώνυμη καταγγελία από Δημοτικό Σύμβουλο προκειμένου να δούμε το τι συμβαίνει στο νησί μας. Όλοι βλέπουμε. Βεβαίως. Αλλά αν ήταν. Με συγχωρείτε την ισχυρία. Αλλά αν ήταν. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να γίνεται η καταγγελία. Όλων των Δημοτικών Συμβούλων. Αν ήταν να γίνεται η καταγγελία από τον κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο μεμονωμένα, τότε δεν υπήρχε ο λόγος να πάμε και να δημιουργήσουμε μια επιτροπή αισθητικής. Η Επιτροπή Αισθητικής έχει κάποιες αρμοδιότητες, αλλά αυτό δεν αφαιρεί από τους Δημοτικούς Συμβούλους την ευθύνη περί όλων των αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου. Βεβαίως δεν τις αφαιρεί και γι' αυτό και ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος από μόνος του έχει την υποχρέωση για μένα, οπουδήποτε βλέπει την όποια παράβαση εντός εισαγωγικών είτε αλλίωση του δημόκοινου χώρου να επεμβαίνει στο επίπεδο όμως του Δημοτικού Συμβούλου. Η Επιτροπή Αισθητικής έχει και ένα ρόλο. Με ένα χαρτί όμως. Κάνεις ένα χαρτί, κάνεις ένα πρωτόκολλο. Κάτι γίνεται. Εδώ για το παραμικρό γίνεται ένα χαρτί. Έρχεται τώρα ένα άλμπουμ με φωτογραφίες χωρίς όνομα κανενός. Δεν σχολιάζω το άλμπουμ με τις φωτογραφίες. Όχι, μα εγώ εκ αυτού μίλησα. Σχολιάζω αυτό ακριβώς που σημαίνει. Για το συγκεκριμένο που ήρθε στο Συμβούλιο και ότι δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Και ότι αυτή ειδικά την περίοδο είναι που συμβαίνει ό,τι συμβαίνει στο νησί. Από εκεί και ύστερα με το που ανοίξουν οι επιχειρήσεις τώρα για Πάσχα, τελειώσαμε. Ό,τι είναι να γίνει έχει γίνει. Έχει παγιωθεί. Έχει τελειώσει. Δεν είναι έτσι. Δεν προλαβαίνει. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός η κατάσταση επιδεινώνεται, δεν βελτιώνεται και πρέπει να το δούμε όντως πολύ σοβαρά. Το ξέρω, αυτό έχετε δει καλά. Την ώρα που δεν έχει κατασταλτικούς μηχανισμούς, αυτό ήταν το θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Ο κύριος Φιωρεντίνος έχει το λόγο. Εγώ ουσιαστικά έχω καταλάβει από τις τοποθετήσεις όλων ότι όλοι έχουμε την ίδια ευαισθησία και απλώς με την παρέμβαση της κυρίας Χαμίδης, με αυτά που είπατε εσείς, με αυτά που είπε η κυρία Αποστολού, ουσιαστικά λέει να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός, έτσι ώστε να προστατευτεί βάσει των διαταγμάτων που διεύουν τη λειτουργία της πόλης, ο οικισμός. Τίποτα άλλο.
να βρείτε τον τρόπο, να συνεννοηθείτε. Σωστό είναι οι παρατηρήσεις της, σωστή είναι και η δική σας σε τι αφορά για να βοηθηθεί το έργο και να υπάρχει ο συντονισμός έτσι ώστε να αποτρέψουμε αυτό το χάλι που γίνει στον οικισμό. Δεν υπάρχει θέμα αντιπαράθεσης και κατανοώ τις δυσκολίες. Το ανύπαρκτη αισθητική επιτροπή αισθητικής με ενοχλεί ιδιαίτερα, έτσι. Όταν είσαι σε ένα γραφείο και δεν έχεις ιδέα αν τρέχει ή δεν τρέχει. Δεν με αφήνεται να ολοκληρώσω όμως ο κόσμος. Ας μη σταθούμε σε αυτές τις λέξεις. Θα μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία και δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ουσιαστικά όμως χρειάζεται ένας καλύτερος συντονισμός, να συνδράμουν και το έργο της Επιτροπής και η υπόλοιπη Δημοτική Συμβουλή, εφόσον υπάρχει επώνυμα κάτι να σας βοηθήσει και να βρούμε τους τρόπους, τους κατασταλτικούς όπως υπόθηκε, να προστατεύσουμε τον οικισμό. Δεν υπάρχει κανένα θέμα των παράθεσης. 3, 4 και 5 μαζί με τον κύριο Παπουτσά και τον κύριο Αποστόλη Νάζου. Από αυτήν την επιτροπή, ούτε τότε είχαμε δημοτική αστυνομία, ούτε τότε είχαμε κατά 90% βοήθεια της αστυνομίας. Κάναμε δουλειά όμως. Μόνο στα πέντε. Θέλει και καλά. Όχι, μόνο στα πέντε. Κάναμε δουλειά. Όχι, δεν το λέω στα πέντε. Όχι, θυμάμαι ότι τα βγάζατε μόνοι σας. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, τι εννοώ. Θέλει 3 ώρες τη μέρα στον δρόμο. Εάν δεν είστε η επιτροπή στον δρόμο, τέτοια εποχή και μαζί φυσικά και με την αστυνομία και την πολυοδομία, που δυστυχώς η πολυοδομία το ξέρουμε ότι δεν μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά, για τους λόγους που ξέρουμε, όπως να το λέμε κακοπροαίρετα, εάν δεν είσαι Δημήτρη στον δρόμο, δεν κάνεις τίποτα. Και το ξέρεις πολύ καλά και όχι ένα σύμβουλο. Έτσι θα ορίσει το δημοτικό σύμβουλο. Εγώ καταρχήν στο προηγούμενο ΔΣ. Σύμβουλο, το δημοτικό σύμβουλο δεν μπορεί να κάνει. Στο προηγούμενο ΔΣ έθεσα θέμα και εγώ να θέσουμε 2 άτομα με μεγάλη μου χαρά που αφού δημάρχου του Δημοτικού Συμβουλίου που να κάνουν τη δουλειά. Όχι Δημήτρη, εμένα η άποψή μου είναι ότι και ο Δημοτικός Σύμβουλος και τα μέλη της Επιτροπής. Αλλιώ ουσιαστικά δεν έχετε να μπείτε σε μια τέτοια επιτροπή. Νομίζω ότι ψηφίσαμε την Δημήτρη. Όχι, δέχεστε την απόφαση. Νομίζω Δημήτρη. Όχι, ψηφίσαμε. Δέχεστε να μπείτε στη σύσταση τη κατασταλτική επιτροπή που προτείνει. Δεν καταλαβαίνω τι σα λέω. Άμα ακούσετε την ερώτηση, θα το καταλάβω. Η Επιτροπή Αισθητική θα κάνει πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο να συσταθεί μια επιτροπή καταστολή. Αλλά από υπαλλήλ επιτροπή. Ποιο θα πηγαίνει να πάει να βρει. Εμεί είμαστε υπαλλήλοι. Εγώ. Δεν ψηφίσαμε την Επιτροπή Αισθητική για Δημοτική Αστυνομία. Όχι, δεν υπάρχει μια που λέω και βαριά να ανοίγει αυτό το ζήτημα. Εγώ είχα μια παγιωμένη θέση που σας την είχα καταθέσει και προσωπικά και στο παρελθόν. Θεωρούσα ότι κακώς αναλαμβάνεται αυτό το ρόλο της Επιτροπής. Όταν ερωτηθήκατε, δεν θέλει κανείς να συμμετέχει. Τώρα που λέτε κακώς ανέβαλα. Εμείς σας προτείναμε και άτομα και βγάλαμε. Όχι, το δικό σας άτομο έπρεπε να προτείνετε. Εξωκοινοβουλευτικούς βεβαίως προτείνετε. Αλλά εσείς δεν θέλατε να συμμετέχετε, σας έκανα εγώ την πρόταση. Σε πόσες επιτροπές έπρεπε. Όχι, σε αυτήν την σας ρώτησα και αυτήν την ερώτηση. Διότι δέχεστε μία πολεμική, σαν πρόεδρος της Επιτροπής Αισθητικής, πολλές φορές και δικαιολογημένα, αλλά λόγω του φόρτου εργασίας που έχετε, λόγω και των άλλων θέσεων. Μα φυσικά όταν έχετε τη λειτουργία ενός. Ο ρόλος είναι διακριτός. Μα όταν έχετε το Προεδρείο 3 άλλων θεσμικών οργάνων του Δήμου με τεράστιο όγκο εργασίας, είναι λογικό το ένα να καλύπτει το άλλο και κάποια πράγματα να υπολειτουργούν. Η Επιτροπή Αισθητικής αφενός δεν έχει το ρόλο του αστυνόμου και ο Δημοτικός Σύμβουλος, αλλά το θέμα δεν είναι και η αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου να κάνει τον αστυνόμο. Και εγώ κάθε άλλο θα συμφωνήσω με ένα τέτοιο άλμπουμ που μπορεί εσάς να μην σας αρέσει, αλλά δεν είναι ο ρόλος μας να πάω να κάνω καταγγελία. Πρέπει ο πολίτης, ο δημότης, ο επαγγελματίας να αντιληφθεί με μια σωστή ενημέρωση που είπε και ο κύριος Σαλάχας, νομίζω, και η κυρία Αποστόλου, ότι εδώ δεν είναι Λούνα Πάρκ, ούτε Αλούφαν Πάρκ. Πρέπει να σέβονται το ρόλο μας και την αρμοδιότητά μας και όταν συστήνουμε και κάτι, να ξέρουν ή να έχουν το φόβο ενός προστίμου. Ενδεχομένως, εάν πέσουν τα 2, 3, 5 πρώτα πρόστιμα, δεν θα ξεφύγει κανείς. Εάν θέλετε να πούμε τι καταγγελίες, να σας πω εγώ, εχθές, πήγα στο White. Έχει σημασία, δηλαδή πρέπει να γίνω εγώ αστυνόμος να πω ότι πήγα στο White, το κατάστημα στο Μαντογιάννη που ξέρω ότι έχετε πάει κι εσείς ξανά,
το οποίο έχει τοποθετήσει ένα τεράστιο πίνακα και έχει καλύψει τον μπαλκόνι μέσα στο Μαντογιάννη και μου λέει ποιος είσαι εσύ και δεν έχεις αρμοδιότητα και δεν έχεις ρόλο. Λέω συγγνώμη, είμαι δημοτικός σύμβουλος, σας κάνω μια σύσταση, ούτε καταγγελία σας κάνω, ούτε τίποτα, αυτό δεν συνάδει, όλα τα άλλα συνάδουν. Λέω αν μη τι άλλο κάποια έχουν γίνει ανεκτά λόγω της εμπορικότητας, κάποιες βιτρίνες, έχουμε δείξει μια ανοχή γιατί ας πούμε σεβόμαστε την επιχειρηματικότητα και τον επαγγελματία. Αυτό δεν έχει να κάνει. Ίσως ενδεχομένως αν βάζατε μια βιτρίνα να ήταν πιο ανεκτή ή να μην δημιουργούσε τόσο μεγάλο ζήτημα. Και μου λέει ο Δήμος ας κάνει ό,τι γουστάρει. Δηλαδή πρέπει να φτάσω στο επίπεδο να κάνω μια καταγγελία για να λειτουργήσουμε. Εγώ σα το έκανα εδώ. Δηλαδή υπάρχει πιο μεγάλη, τοποθέτηση. Τι να κάνω εδώ. Δηλαδή θα πρέπει ο καθένα μα να πάω να καταγγείλω τον εαυτό μου, τον Σαλάχα, τον άλλον, Πρέπει να είναι κακό. Στην Επιτροπή Αισθητική και εγώ που έκανα μία σύσταση. Εάν ήξερε αυτό ο άνθρωπο. Δεν είναι κακό πάντα που πήγε. Πολύ καλό είναι. Αλλά να έρθει να μα το πει. Και εγώ με την Άννα ή με την Ειρήνη, με την Μαργούλα έχουμε σώσει. Πολύ καλό είναι. Πολύ καλό έκανε. Αλλά να έρθει να μα το πει και να. Τώρα που μου το λέτε εδώ, δεν είναι ο τρόπος του όλου. Το θέμα, επειδή είναι περίοδος κρίσης κιόλας και οικονομικής δυσκολίας, δεν είναι το θέμα να γίνει μια καταγγελία και να επιβληθεί ένα πρόστιμο στον άνθρωπο, ότι του γίνεται σύσταση. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μάθουν να σέβονται τους θεσμούς και τους ρόλους. Αλλά καλώς ή κακώς υπήρξε μια δυσλειτουργία αυτής της Επιτροπής. Και αφενός κανένας δεν αναιρεί και δεν λέει ότι δεν προσπαθείτε, ότι υπάρχει δυστυχώς η πολεοδομία που υπολειτουργεί, η αστυνομία που δεν συμβάλλει, η δημοτική αστυνομία που καταργήθηκε. Αλλά αν υπάρξει μια σωστή ενημέρωση, με κάποια αυστηρότητα και πέσουν τα πρώτα πρόστιμα, τότε θα αρχίσουν να σέβονται και τον άλλον που πηγαίνει και του κάνει μια σύσταση και δεν προχωράει σε μια καταγγελία. Γιατί αλλιώς ας πάμε να αλληλοκαταγγελθούμε όλοι. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Εγώ θα σας πω κάτι κύριε. Η ασκούσα καθήκοντα δημάρχου έχει επανειλημμένα πει ότι είμαστε υποστελεχωμένοι. Εγώ χθες, όπως και προχθές, όπως και αντιπροχθές, έφυγα 1:15 από την οικονομική υπηρεσία. 1:15 με την κυρία Ράπτη και το σύζυγό της. 1:15. Ξέρετε τι δουλειά έκανα. Έκανα δουλειά υπαλλήλου. Δουλειά που θα έπρεπε κάποιος να κάνει από τα έσοδα. Αφού δεν υπήρχε ο κάποιος στα έσοδα να κάνει τη δουλειά, πρέπει και μπορεί να υλοποιηθεί μετά από εκκρίσεις και προϋπολογισμούς και αποφάσεις του χρόνου. Το τώρα όμως που έχουμε, το τώρα, και πρέπει οι άνθρωποι να πάρουν τις απαλλαγές τους, είναι το τώρα. Το τώρα δεν περιμένει την έκκληση της αναμόρφωσης του να βάλεις κονδύλι για να πάρεις εταιρεία, να έρθει να... Έτσι, είναι δέμα χρόνου. Όχι, μισό λεπτό. Θέλω να πω ότι εμένα δεν με πειράζει καθόλου όταν αναλαμβάνω ένα έργο, το πηγαίνω εις πέρας. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου στρατιώτη την ώρα που λέω ναι. Κανείς δεν λέει. Όχι. Το λέω γιατί εγώ δεν λειτουργώ εις βάρος της Επιτροπής Αισθητικής. Όχι, του κυρίου Τζαμόγλου, ο κύριος Τζαμόγλου είπε ότι επειδή έχω αναλάβει πολλά, ότι πιθανότατα να λειτουργώ και εις βάρος της Επιτροπής Αισθητικής. Έχει δίκιο σε αυτό. Δίκιο έχετε. Σε 4 ώρες το 24ωρο δεν μπορεί να είμαστε σε όλα τα πόστα. Κάποιο πόστο θα έχει. Εσείς όταν σας προτάθηκε κυρία Καμή, βγάλατε την ουρίτσα σας απ' έξω. Την βγάλατε κυρία Καμή. Γιατί θέλω να είμαι γιατί πρέπει αποδοτική να... κύριε Σκαγιά. Να είσαστε αποδοτικοί για να μπείτε σε μια επιτροπή. Είσαστε αποδοτικοί. Σε τι είσαστε αποδοτικοί. Εξηγήστε μου δηλαδή. Πείστε μου σε ποιο είσαστε αποδοτικοί. Το κύριο. Τον κύριο Νάζο τον επήρα εγώ και του είπα πήγαινε αποστόλη στον κόμπο τον κύριο Νάζο που τον βάλατε και προτείνατε του είπα εγώ πήγαινε αποστόλη στη διασταύρωση εκεί ο κύριος Σιώκος και το λέω ορίστε πανερά ο κύριος Σιώκος κάνει δουλειές πάνω στο πεζοδρόμιο με σίδερα και με ηλεκτροσυγκολήσεις και απέναντι έτσι αυτά που έπαιρνα εγώ για την αστυνομία και όλα και ο κύριος κάτω είμαστε. Και μου είπε, έχω δουλειά, δεν μπορώ να πάω και τελείωσε. Μπορώ να τον υποχρεώσω.
μπορώ εγώ να πω στον άλλον πήγαινε κάνει τον αστυφίλακα. Το θέμα είναι ότι κάθε φορά τα φαινόμενα αυξάνονται. Τι να κάνω εγώ τώρα, θα φταίω εγώ γιατί ο καθένας έχει στο μυαλό του πώς να παρανομήσει. Αντιλαμβάνεσαι. Εντάξει, αλλά μπείτε μέσα, θα έχει πει και η κυρία Γρυπάρη 100 φορές. Πάρτε ένα κομμάτι δουλειά, δεν μπορεί να ξενυχτάει ο άλλος κάθε μέρα και οτιδήποτε. Μπείτε, πού είσαστε. Πού είσαστε. Η τουριστική επιτροπή και έχετε κάνει κάποια δουλειά. Σας παρακαλώ. Να μπείτε να κάνετε δουλειά υπαλλήλου λόγω Αλεξανδρία. Δεν μας κάνετε τώρα κριτική γιατί μπήκαμε. Όταν σας τα αποκίναμε δεν μπαίνατε στην επιτροπή. Τώρα που δεν μπήκατε στην επιτροπή γιατί να μην συγκρουστείτε γιατί έχετε εκλογές. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα. Είναι η πραγματικότητα. Η κριτική από το καφενείο είναι μια χαρά πάλι. Αλλά πρέπει να βρεχόσαστε κιόλας. Στεγνή να περνάτε τη θάλασσα δεν γίνεται. Έτσι, στεγνή τη θάλασσα δεν θα την περνάτε. Λοιπόν, το θέμα τελείωσε, δεν θα το ξανασυζητήσουμε. Μια κουβέντα. Κύριε, το πλατιάσαμε. Όμως είναι. Συγγνώμη, Ειρήνη, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και πολύ ορθά το έφερε η Άννα. Ίσως θα έπρεπε να το φέρουμε πολύ πιο νωρίτερα. Η πρόταση δική μου είναι. Πρώτα-πρώτα η τοποθέτησή μου είναι η εξής. Πρέπει να εξετάσουμε το νομικό πλαίσιο. Γιατί ακούστηκαν διάφορα πράγματα τα οποία δεν αφίστανται τις πραγματικότητες. Δεν είναι. Το νομικό πλαίσιο ορίζει συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε δύο διατάγματα για τους όρους δομήσεως της Μυκόνου που αφορούν πόρτες, παράθυρα, μπαλκόνια κλπ. Και έχουμε και τον νόμο 2520 του 1940 που ορίζει την κατάληψη των δημοκοινών χώρων. Η κατάληψη των δημοκοινών χώρων, στην κατάληψη των δημοκοινών χώρων υπάγονται και οι προσώπεις των καταστημάτων. Τι ορίζει, τι λέει ο νόμος αυτός. Συγκροτείται μια επιτροπή στην αρχή του χρόνου, κατόπιν αιτήσεως των καταστηματαρχών και λέει εγώ θέλω δύο τετραγωνικά, ένα για τη βιτρίνα του καταστήματός μου. Περνάει η επιτροπή, ελέγχει αν είναι σύνομος και είναι σύμφωνα με τα αισθητικά δεδομένα και του δίνει την άδεια. Η Μαριγούλα από λεπτότητα δεν είπε το εξής, που ανέτρεξε στο παρελθόν. Εγώ επειδή υπηρέτησα εδώ και επί 9 συναπτά έτη, ο πατέρας του, ο κ. Μαθιός Αποστόλου, όταν ήταν δήμαρχος, συγκροτούσε την επιτροπή και ήταν επικεφαλής ο ίδιος. Και βγαίναμε μαζί και ορίζαμε πόσα τετραγωνικά θα πάρει ο καθένας. Ο αστυνόμος, ο διοικητής του τμήματος, μαζί με τον δήμαρχο και 2-3 ακόμη δημοτικούς συμβούλους, και λέγαμε, έλα εδώ κύριε, με συγχωρείς, συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν είναι καθόλου άλλες εποχές. Αν δεν μπορεί ο Δήμαρχος, δεν υπάρχει θράσος, Ειρήνη, υπάρχει ανοχή, δεν υπάρχει θράσος. Όταν ο νόμος εφαρμοστεί ισότιμα προς όλους, εγώ είμαι σίγουρος 1000% ότι όλοι θα τον σεβαστούν. Όταν γίνει ισότιμα όμως προς όλους. Όχι αυτό είναι δικό μας, άστονε λίγο, άνοιξε λίγο παραπάνω και δεν αφήνω αιχμές, δεν αφήνω καμία αιχμή, αλλά η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, αυτό θέλω να πω, είναι πάρα πολύ, μη γελάς Ειρήνη, είναι πολύ απλή. Εάν συγκροτηθεί, αν στην αρχή του χρόνου γίνει η διαδικασία αυτή για τον επόμενο, λέγω πάντα γιατί τώρα σίγουρα δεν προλαβαίνουμε, αλλά θα είναι και μια πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Ακούστε, και αν το βάλουμε σοβαρά υπόψη μας στο μυαλό μας, το πρόβλημα θα επιληθεί. Μία πρόταση δική μου προς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στο τέλος του καλοκαιριού, πριν λήξει η τουριστική περίοδος, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, όλες οι παρατάξεις, να περάσουμε από όλα τα καταστήματα και να τους πούμε, κύριοι, το επόμενο έτος δεν θα ανεχτούμε παρόμοιες καταστάσεις. Γιατί δεν το κάνουν τώρα, δηλαδή, στην αρχή της σεζόν. Και τώρα. Και τώρα μπορούμε. Και τώρα μπορούμε. Στην αρχή της σεζόν. Λέω, ανέφερα πάλι τον αναγκαστικό νόμο 2520-40, γιατί στην περίπτωση που δεν συμμορφώνεται, ο καταστηματάρχης, όχι μόνο ο καταστηματάρχης, και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, τότε αφαιρούνται όλα. Φορτώνονται με πρωτοβουλία του Δήμου, χρεώνεται ο ίδιος τα μεταφορικά και τα εργατικά, χρεώνεται ο Δημότης. Εμείς τα φορτώσαμε τότε. Και απομακρύνονται όλα.
Εγώ λέω δεν θα φτάσουμε σε αυτές τις... Με τι δυνάμεις θα τα κάνουμε αυτά, πρώτον. Συγγνώμη, αλλά εγώ θέλω το άλλο. Δημήτρη, δεν είναι θέμα... Δεν είναι θέμα δυνάμεων. Δεν είναι θέμα δυνάμεων, είναι θέμα βούλησης. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, είναι θέμα βούλησης. Και πιστεύω πάλι παρομοίως και λέω, το τονίζω αυτό, ότι εφόσον δεν ενοχλούνται οι καταστηματάρχες, είναι σίγουρο, βλέπω ένα συμβούλιο, δεν θα το κάνω κι εγώ. Γιατί να μην το κάνω κι εγώ, κι ο άλλος θα το κάνω, κι ο άλλος θα το κάνω. Είναι ετοιμορρησία, Λαύρο, αυτό είναι, ετοιμορρησία. Όσον αφορά την άλλη διαδικασία, η οποία είναι πιο σύνθετη, με τις πορτοπαράθυρα κλπ. Και σε αυτήν την περίπτωση πάλι, εγώ μνημονεύω πάλι και αναφέρω πάλι το Ματιό, όταν ήταν η Μακαρίτσα Ισιτσίλο που είχε βάψει τα παράθυρά της ΜΟΒ, δεν ξέρω πώς τα είχε βάψει, πήγε ο Δήμαρχος και μαζί είμαστε όλοι, η Επιτροπή. Και της είπε, Αδαμαντία, αυτό δεν ταιριάζει με τα δεδομένα της Μυκόνου. Και είπε μόνη της, γι' αυτό λέω ότι ο πολίτης θέλει πάντα, γιατί από εδώ ζούμε όλοι. Κάποιοι θέλουν, κάποιοι θέλουν. Κάποιοι, αυτοί που δεν θέλουν θα αναγκαστούν. Είπε, συγγνώμη Δήμαρχε, αλλά δεν το ήξερα, γιατί ήταν καινούρια στη Μύκονο, δεν το ήξερα και θα δεν ξαναβάψω. Και δεν ξαναβάψω. Το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει. Έκανα, μη λέμε, παρακαλώ κυρία Δήμαρχος, μη μου λέτε ότι δεν ένσταση. Δεν υπάρχει ένσταση σε αυτό. Εάν δεν προστατεύσουμε τον παραδοσιακό οικισμό, θα πεθάνουμε όλοι. Το τονίζουμε, το έχει πει πάμε πολλές φορές και ο Αντώνης εδώ σε αυτή τη θέση και έχω την αίσθηση ότι είναι η ευαισθησία όλων μας. Αυτό το πράγμα. Η Μύκονος ζει από τον παραδοσιακό οικισμό. Θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. 10.000 μίλια έρχεται ο άλλος για να δει τον παραδοσιακό οικισμό. Είπε εύστοχα η Μαριγούλα προηγουμένως σε κατηδίαν κουβέντα μας ότι πάει λέει στην παραδοσιακό οικισμό. Τι έχουμε εμείς εδώ να επιδείξουμε. Εκτός από τις παραλίες μας και τον ταβαντούρι μας και όλα αυτά, έχουμε αυτό το στολίδι. Άμα το μαυρίσουμε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν. Θα έχουμε μέλλον. Και αυτό είναι το μείζον για το νησί μας. Ναι. Τι βάζει ο άλλος στον τοίχο του, είτε βάζει air condition, είτε βάζει βιτρίνα. Είναι παράνομο. Χρειάζεται την έγκριση, χρειάζεται την άδεια της Δημοτικής Αρχής. Που σημαίνει ότι αν εμείς δεν συμφωνούμε με κάποιον, του κάνουμε κατευθείαν, ειδοποιούμε την αστυνομία και λέμε κύριε, έλεξε το τάδε κατάστημα, έχει άδεια καταλήψης δημοκίνου χώρου. Δεν την έχει. Εφόσον δεν την έχει, θα την υποβάλεις μήνυση και θα πάει στο δικαστήριο. Και τότε θα δείτε αν θα συμμορφώνεται ή δεν συμμορφώνεται ο καθένας. Αυτό το πράγμα έχει αφαιθεί στη μοίρα του χρόνια τώρα. Έτσι. Δεν υπήρχε δημοτική αστυνομία πριν, λέμε τώρα ποιος το κάνει. Τα προηγούμενα χρόνια η δημοτική αστυνομία βγήκε ποτέ να πει ρε παιδιά, για κάτσε μισό λεπτό εδώ, αυτό που έχεις βάλει, τα ρούχα που έχεις βάλει στην πρόσωψή σου, έχεις πάρει άδεια. Δεν βγήκε ποτέ. Βγήκε, όχι. Έβγαινε. Αυτό είναι το θέμα. Εάν βγήκε. Δημήτρη, αν έβγαινε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και έτσι έφερε. Αλλά το θέμα είναι ότι είπε μια κουβέντα. Ότι πρέπει να κάνει αίτηση εκεί. Εάν έβγαινε, με συγχωρείτε. Αν έβγαινε η δημοτική αστυνομία τόσα χρόνια και ζητούσε άδεια, αυτή τη στιγμή ο Δήμος θα είχε, όπως είχε κατά το παρελθόν που μνημόνευσα, θα είχε ένα πάκο τόσο με άδειες να πάμε να τις εξετάσουμε. Εκεί θα πάει η Επιτροπή Αισθητικής. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε καταγγελία που είπε η... Γιατί δεν χρειάζεται. Συγγνώμη, κάτσε μισό λεπτό. Όταν έχει ένα φάκελο τόσο με αιτήσεις να καταλάβουν δημόκοινο χώρο, δεν χρειάζεται καν καταγγελία, διότι η Επιτροπή... Μισό λεφτό, τότε σε αυτή την Άρα λοιπόν δεν πήγαινε ποτέ η Δημοτική Αστυνομία. Εάν πήγαινε τέτος, τους έδινε τέτος. Τους έδινε τα παιδιά. Για να λάβουν εννοεί. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά έρχεται ο κάθε άνθρωπος, άρα χάνει έσοδα ο Δήμος, όπως μου τα λέτε. Βέβαια, αυτό σας λέμε τώρα. Εάν χάνει έσοδα ο Δήμος, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αυτό λέμε τώρα. Γιατί μπορεί να παίρνει και έσοδα από εκεί που δεν έπρεπε να παίρνει. Διότι εφόσον χάνει έσοδα ο Δήμος, θα πει ότι όσοι έχουν βιτρίνες και προσώψεις και κουπάνε πράγματα στους τοίχους τους, δεν πληρώνει κανένας. Όχι, αυτοί πληρώνουν και αν τους βρεις σήμερα και δεν τους βρεις
την ώρα που το πέρσι, τους χρεώνεις και το πέρσι, δεν τα κάνεις ανέσοδα. Και άμα πάει να πληρώσεις... Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι, ότι αν εγώ αλλάξω υπόσταση και σταματήσω το μαγαζί μου και αύριο το νοικιάζει κάποιος άλλος, τότε πήρε βρε... Ρε παιδιά, πώς έρχεται να πληρώσει ο άλλος όταν δεν έχει άδεια, πρόεδρε? Πώς έρχεται να πληρώσει, να πάει στην οικονομική υπηρεσία για να πληρώσει τετραγωνικά χωρίς να έχει άδεια? Αυτό έτσι εγώ. Πρώτα κάνει την αίτηση και μετά... Και σου στέλνει ένα πατήριο δήμος και σου λέει, κύριε, σας εγκρίναμε αυτά τα τετραγωνικά. Χωρίς να έχει περάσει. Όχι. Έχει περάσει. Ποιος περάσει? Εκεί, η Επιτροπή. Όλα τα χρόνια. Λαύρο, ναι, ναι, όχι, Λαύρο. Λαύρο, μισό λεπτό. Λαύρο, δεν την ξέρεις τη διαδικασία. Κάνει πρώτα πρόταση η αίτηση ο ενδιαφερόμενος. Ο ενδιαφερόμενος, τότε επιλαμβάνεις εσύ. Και τότε πας. Εάν δεν σου κάνουν προτάσεις, τότε στέλνει στη δημοτική αστυνομία να κάνει ελέγχους. Και πάει και ρωτάει. Έχετε άδεια κατάληψη κοινόχρηση? Όχι. Σε 10 μέρες θα ξαναπεράσουμε. Να έχετε πάει να κάνετε αίτηση. Όταν έρχονται οι αιτήσεις εδώ, πηγαίνουμε με το μετροδενία. Και πάμε και μετά. Ποιος δεν το έκανε? Εκεί που πήγατε, Δημήτρη, και μετρήσατε. Ναι. Το είδατε το εργοντήσιο που έχει κρεμάσει αυτός εκεί. Το εργοντήσιο. Του είπατε ποτέ, βγάλ το αυτό, κύριε, δεν σου δίνουμε άδεια γι' αυτό. Μα το εργοντήσιο είναι δυνατόν τώρα, αυτό είναι μια μόνιμη κατασκευή. Αυτό είναι θέμα πολεοδομίας. Παιδιά, μισό λεπτό. Όταν λέμε για την κατάληψη κοινόχρησης του χώρου για να πληρώσουν, το εργοντήσιο δεν πληρώνει. Τελείωσε όλο αυτό. Τελείωσε όλο αυτό. Το εργοντήσιο κρεμιέται σε κοινόχρηση χωρονέου. Μισό λεπτούλι τώρα για να, έχει αίτηση, έχετε εργοντήσει όλο καθένας, έχετε κάνει ποτέ αίτηση για κατάληψη για το εργοντήσιο? Γιατί η ταράτσα επιτρέπεται στην ταράτσα? Στην ταράτσα επιτρέπεται? Δεν επιτρέπεται? Μα δεν επιτρέπεται ούτε πάνω ούτε κάτω ούτε πουθενά. Τι θα κάνει? Δεν επιτρέπεται. Το που να το βάλει στο διάταγμα. Το διάταγμα να μας πει.